2009 με το πρώτο Mongoose Fireball, 2017 με το δεύτερο Mongoose Fireball και φυσικά 2023 με το τρίτο Mongoose Fireball. Same, but different, but still same. Από ό,τι φαίνεται, το ποδήλατο για μένα δεν ήταν απλώς μια φάση της ηλικίας, όπως λέγανε. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο και πριν περάσουμε στο αναλυτικό backtrack του ποδηλάτου, θα ήθελα να κάνω μια σύντομη εισαγωγή, παύλα αναδρομή, για το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Λοιπόν, Δεκέμβρης 2006. Ενώ είμαι στο κέντρο της Πάτρας με το τότε ποδήλατο πόλης που είχα, σε ανύποπτο χρόνο απλώς μου κόβεται. Και επειδή χρησιμοποιούσα ποδήλατο για να μετακινηθώ παντού μέσα στην πόλη, αναγκαστικά έπρεπε να αποκτήσω κάποιο καινούριο. Τότε ήταν και περίοδος που είχα ξεκινήσει, ας πούμε, να κάνω υποτιθέμενα κόλπα και αποφάσισα το επόμενο μου ποδήλατο να είναι κάποιο πιο ανθεκτικό, ας πούμε, που θα με διευκόλυνε περισσότερο να ξεκινήσω να μάθω αυτά τα κόλπα. Είπα στον πατέρα μου την όλη ιστορία και αποφάσισε να μου κάνει δώρο το πρώτο Mongoose Fireball που απέκτησα ποτέ, γιατί ήταν ό,τι πιο κοντινό σε trial που μπορούσα να προμηθευτώ τότε. Με το οποίο και ξεκίνησα να μαθαίνω τα βασικά κόλπα του trial. Αυτό ακριβώς το πλαίσιο είναι και σε αυτή τη φωτογραφία, αλλά κατόπιν μιας χρωματικής ανανέωσης που του είχα κάνει. Με το πέρας του χρόνου όμως και με τις τακτικές προπονήσεις μου, το επίπεδο μου ανέβαινε και εκείνο το fireball, όντας medium large, με περιόριζε κάπως στις κινήσεις μου. Αποφάσισα λοιπόν ένα χρόνο αργότερα να πάρω το small medium fireball, το οποίο η γεωμετρία έφερνε ακόμα περισσότερο σε trial, οπότε το αγόρασα από ένα φίλο μου εδώ στην Πάτρα και συνέχισα τις προπονήσεις μου. Από ένα σημείο και μετά όμως, ακόμα και εκείνο δεν με κάλυπτε ώστε να μπορέσω να βελτιωθώ ακόμα περισσότερο, μιας και σιγά σιγά ξεκίνησαν να εμφανίζονται και τα δικά του όρια. Επομένως, πέρασα στο επόμενο βήμα και αγόρασα το πρώτο μου αυθεντικό street trial ποδήλατο από την Αγγλία, το οποίο δεν ήταν άλλο φυσικά από το Inspired 4Play. Και κατόπιν αυτής της αγοράς αφοσιώθηκα τελείως στο 4Play και το small medium fireball έμεινε ως πλαίσιο στην άκρη για περίπου 8 χρόνια. Το 2017 λοιπόν, έχοντας τις γνώσεις, το χρόνο και την δυνατότητα, αποφάσισα να το στήσω ξανά από την αρχή με ολοκένουργια περιφερειακά. Για να μην τα πολύ λόγω όμως, αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα εκείνου του στισήματος και φυσικά είναι και το ποδήλατο που έχω σε αυτή τη φωτογραφία. Εν συντομία, το αξιοποιούσα πλήρως και για προπονήσεις αλλά και για τις μετακινήσεις μου μέσα στην πόλη. Για περίπου ένα χρόνο. Μέχρι ότου από 100% δική μου αφέλεια έφτασε η μέρα που κάποιος μου το έκλεψε. Όλα σχετικά με την κλοπή βρίσκονται στο βίντεο επάνω στη γωνία. Παρ' όλα αυτά, λίγο καιρό αργότερα μου έστειλε μήνυμα ένας από εσάς που είδε το βίντεο της κλοπής, ο οποίος είχε και εκείνος ένα πλαίσιο Mongoose Fireball Small Medium, το οποίο όμως δεν ήθελε και προσφέρθηκε να μου το πουλήσει. Και αφού συμφωνήσαμε και το αγόρασα από εκείνον, λίγες μέρες αργότερα έφτασε στα χέρια μου. Και αυτή ήταν η εικόνα του όταν το παρέλαβα. Γρήγορη μετάβαση 4 χρόνια αργότερα, μετά από το διάστημα των 6 τελευταίων μηνών έρευνας, συλλογής εξαρτημάτων και φυσικά του βαψίματος, εδώ έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Το οποίο προφανώς είναι και αυτό σε συγκεκριμένη φωτογραφία. Όλα αυτά λοιπόν μας οδήγησαν στο σήμερα και ας περάσουμε στα αναλυτικά στοιχεία του ποδηλάτου, ξεκινώντας από μπροστά προς τα πίσω. Δεν θα μπορέσω να περάσω όμως στη λίστα των περιφερειακών, αν πρώτα δεν μιλήσω λίγο για το χρώμα. Κατόπιν δικής σας απόφασης, κατέληξα στο Midnight Purple, όπως ονομάζεται, χαμηλό χρώμα που εναλλάσσεται μεταξύ mauve και μπλε. Και πιστέψτε με, ο φακός δεν το δικαιώνει καθόλου. Από κοντά είναι άλλο πράγμα. Παρ' όλα αυτά, το συνδύασα και με φούξια χρώμα σε ορισμένα από τα εξαρτήματα και θεωρώ πως έχουμε πετύχει μια αρμονία μεταξύ όλων των χρωμάτων. Και τώρα ας ξεκινήσουμε με τα περιφερειακά. Αρχικά, το τιμόνι που επέλεξα είναι της εταιρείας Marine και με μήκος 7.80 κάνει το τιμόνι του trial να φαίνεται σαν παιδικού ποδηλάτου πραγματικά. Ίσως να μην ενδείκνεται για bar spin, αλλά για την ώρα με βολεύει αρκετά, μπορώ να πω. Επόμενη προφανή στάση είναι τα γκριπάκια, που για ακόμα μια φορά επέλεξα τα foam grips, γιατί όπως έχω πει στο παρελθόν, είναι το αγαπημένο μου είδος χειρολαβών. Τα οποία και συνδύασα με 4 ανεξάρτητα lock-on, 2 από κάθε πλευρά, απλά και μόνο για να μην μετακινούνται, μιας και έχουν την τάση με τον καιρό να γλιστράνε. Περνώντας στο λαιμό, παρόλο που κατά βάση τα dirt ποδήλατα έχουν κοντούς λαιμούς, συνήθως χωρίς καθόλου rise,
Εγώ, λόγω του ότι θα χρησιμοποιώ το ποδήλατο και για ορισμένα trial κόλπα και δεν ήθελα να βρίσκουν τα γόνατά μου στο τιμόνι, αποφάσισα να χρησιμοποιήσω πιο μακρύ λαιμό με Rise και συγκεκριμένα είναι ένα discontinued μοντέλο της Hope. Τελευταίο εξάρτημα πάνω στο τιμόνι, εκτός του shifter που θα αναφέρω σε λίγο, είναι φυσικά τα φρένα. Όπου ενώ η αρχική μου σκέψη ήταν τα Trial Zone που χρησιμοποιώ και στο Inspired Sky, των οποίων κράτησα τις δισκόπλακες, τα καθεαυτού φρένα που επέλεξα τελικώς είναι τα τετραπίστωνα Ε4 της Hope. Μιας και θα είναι πιο αποδοτικά όταν μπαίνω σε χωμάτινα μονοπάτια συγκριτικά με τα Trial Zone. Για τη συνέχεια όμως, περνάμε στη μία από τις πολλές πατέντες που φιλοξενεί αυτό το ποδήλατο. Και μιλάω φυσικά για την ανάρτηση. Πρώτα απ' όλα είναι της Fox, μοντέλο του 2015-2016, με κασίμα καλάμια 36 χιλιοστών διαμέτρου και 1.8 straight steerer. Μιας και το πλαίσιο του Fireball δεν μπορούσε να δεχτεί tapered steerer, που θα ήταν το ιδανικότερο. Η πρώτη επέμβαση λοιπόν που έκανα επάνω της ήταν η αλλαγή της διαδρομής. Από 160 χιλιοστά που ήταν όπως την αγόρασα, σε 120 χιλιοστά χρησιμοποιώντας 4 ειδικούς αποστάτες που παρήγγειλα κατόπιν ξεχωριστά από Γερμανία. Και την εν λόγω αλλαγή την έκανα απλώς και μόνο για να είμαι πιο κοντά στην εργοστασιακή γεωμετρία του ποδηλάτου που φορούσε ανάρτηση με 100 χιλιοστά διαδρομή. Η δεύτερη και πιο ρυψοκίνδυνη θα έλεγα επέμβαση, και λέω πιο ρυψοκίνδυνη γιατί δεν ξέρω προσωπικά κάποιον που να το έχει ξανακάνει, ήταν η επέκταση του steerer, μιας και ήταν αρκετά κοντό όταν το αγόρασα. Όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν την τροποποίηση μπορείτε να τις βρείτε στο επισυνεπτόμενο βίντεο πάνω στη γωνία. Και το τελευταίο στοιχείο της ανάρτησης είναι ο άξονας 15 χιλιοστών για το κέντρο. Και αυτό μας οδηγεί στους τροχούς, ή αλλιώς τη δεύτερη μεγάλη πατέντα πάνω στο ποδήλατο. Σε πρώτη φάση ακολούθησα ακριβώς το ίδιο σενάριο εταιριών και μοντέλων και για τους δύο τροχούς. Τα κέντρα είναι τα προ-2 ύβο της Hope, βαμμένα για να δένουμε το όλο σύνολο. Οι ακτίνες είναι η Alpina 4, διαφορετικής διατομής από την μία άκρη έως την άλλη, μιας και φαρδένουν προς το κέντρο αλλά λεπταίνουν προς το στεφάνι. Όπου τα στεφάνια είναι non-tubeless από τη Mavic. Και τονίζω το non-tubeless επειδή μετά από 16 και χρόνια που κάνω ποδήλατο και εγώ αλλά και η τσέπη μου έχουμε κουραστεί να αλλάζουμε σαμπρέλες, ήθελα να έχω tubeless setup στους τροχούς. Ο λόγος που δεν πήγα εξ αρχής σε tubeless στεφάνια είναι πως τα συγκεκριμένα της Mavic κατά κάποιο τρόπο τα είχα ήδη. Ωστόσο, τα λάστιχα της Continental που επέλεξα είναι tubeless ready. Επομένως, σε αντίθεση με τα στεφάνια, ήταν συμβατά με την ιδέα μου. Η τεχνική που χρησιμοποιήσαμε για τη μετατροπή των στεφανιών σε tubeless ήταν να χρησιμοποιήσουμε σαμπρέλα. Και παρένθεση, αυτό το σενάριο μου επιτρέπει να έχω tubeless setup με αμερικάνικη βαλβίδα. Κάτι που, αν και σπανίζει νομίζω, είναι πολύ πιο εξυπηρετικό και βολικό θα έλεγα από την γαλλικού τύπου βαλβίδα. Όλη τη διαδικασία της μετατροπής μπορείτε να την δείτε στο αντίστοιχο βίντεο επάνω στη γωνία και κάτω στην περιγραφή. Συνεχίζοντας προς το πίσω μέρος, περνάμε στη σέλα, την οποία είχα από πριν στο stock house του garage και συνδύασα με ένα μπαστούνόσελο το οποίο επίσης διέθετα ήδη. Προηγουμένως ήταν μια παλιά, κλασική, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον σέλα, όπως μπορείτε να δείτε και εδώ, αλλά μετά την εκ νέου επένδυση με ύφασμα της επιλογής μου, σε συνδυασμό με το stencil αποτύπωμα του λογότυπου της Mongoose, στο ίδιο χρώμα με τα περιφερειακά, νομίζω πως απέκτησε άλλη αξία. Ακριβώς από κάτω έχουμε το seat clamp που επίσης είχα ήδη και αποφάσισα να το βάψω χαμελέον, ακριβώς στο ίδιο χρώμα με το ποδήλατο, για να φαίνεται σαν προέκταση αυτού και όχι σαν εμμονωμένο εξάρτημα. Και νομίζω πως πέτυχε το καμουφλάζ. Επόμενη στάση είναι τα εξαρτήματα που παράγουν την κινητική ενέργεια που χρειάζεται το ποδήλατο για να πάει μπροστά ή πίσω, εξαρτάται, κοινώς drivetrain. Και στη δική μου περίπτωση αποτελείται από μία πεταλιέρα της Scent, συνδυασμένη με ένα γρανάζι 32 δοντιών μπροστά, το οποίο προστατεύεται από Basquiat σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από εμένα. Ενώ ακριβώς πίσω από αυτό το πακέτο, η μεσαία τριβή στην οποία κατέληξα λόγω χρώματος είναι της Hope. Επιστρέφοντας πάλι προς τα έξω, η κασέτα των 9 ταχυτήτων, το Sassman και το Shifter, είναι η σειρά Mi 9 της Sunrays. Σχετικά με τα πετάλ, κράτησα τα αυθεντικά της Mongoose που είχα και στο πρώτο Fireball, αλλάζοντας μόνο το χρώμα για να συμπληρώνει την υπόλοιπη χρωματική παλέτα του στισίματος. Η αλυσίδα είναι το μοντέλο X9 της KMC και προκειμένου να μην κοπανιέται πάνω στο πλαίσιο, τρώγοντας σιγά σιγά και το χρώμα και το αλουμίνιο, έραψα το δικό μου Chainstay Protector, το οποίο διακόσμησα με την λέξη Mongoose. Τώρα, ακριβώς πίσω από αυτό, είναι τοποθετημένη η τελευταία πατέντα μου, η οποία δεν είναι άλλη από τους custom τεντωτήρες. Εξαιτίας των οριζόντιων dropouts του πλαισίου, είναι απαραίτητη η χρήση τεντωτήρων και για τη σταθερή θέση του πίσω τροχού,
αλλά και για να τεντώνει τη αλυσίδα εάν μιλάμε για single speed setup. Η πατέντα μου εδώ ξεκίνησε από αυτό το μοντέλο της DMR. Κατόπιν τροποποίησης, αρχικά για να χωρέσουν, διότι ήταν πιο μεγάλη, ενσωμάτωσα επάνω στους εντοτήρες και τις ροδέλες για να πατάει πιο σωστά η βίδα του κέντρου, αλλά και την ντίζα, την οποία μετέφερα στην από μέσα πλευρά, μιας και μου το επιτρέπει το πλαίσιο, καθώς αυτό το σενάριο είναι πιο κοντά και στον αυθεντικό εντοτήρα που δεν διέθετα. Και τόσο απλά όλο το σύστημα των εντοτήρων έγινε πλήρως αξιοποιήσιμο και απόλυτα λειτουργικό. Στο μεταξύ, για όποιον ενδιαφέρεται, η playlist με όλα τα βήματα, όλα τα διαφορετικά στάδια και με την κάθε τροποποίηση ξεχωριστά θα βρίσκεται κάτω στην περιγραφή. Και τώρα, αφού τα καλύψαμε όλα αυτά, και επίσης μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια, το βάρος του, ακριβώς όπως είναι τώρα, ανέρχεται στα, δεν το λες ούτε πολύ ούτε λίγο για αυτό που είναι. Είναι ένα ικανοποιητικό, θα έλεγα, νούμερο. Αλλά και από άποψη μείωσης βάρους, αλλά και για αισθητικό παύλα λειτουργικό αποτέλεσμα, σκεφτόμουν να προβώ σε ορισμένες αλλαγές στο ποδήλατο. Οι οποίες είναι οι εξής. Αρχικά, παρόλο που ήθελα να έχω ταχύτητα στο ποδήλατο, γιατί κάνω και αποστάσεις και με διευκολύνει γενικότερα, σκεφτόμουν να το κάνω single speed. Δεν ξέρω γιατί, μου κάθεται κάπως καλύτερα να είναι single speed. Η δεύτερη αλλαγή που σκεφτόμουν να κάνω είναι τα πετάλ. Αρχικά, όπως είπα και πριν, είναι τα αυθεντικά που είχε το ποδήλατο, το Fireball, το πρώτο Fireball που πήρα όταν το είχα αγοράσει και προφανώς έβαψα για να ταιριάζουν με το υπόλοιπο σύνολο. Αλλά είναι σιδερένια, γεγονός που τα καθιστά πάμβαρα η αλήθεια είναι, και σκέφτομαι να τα αντικαταστήσω με κάποια πιο ελαφριά ίσως. Και η τρίτη αλλαγή στην οποία σκέφτομαι να προβώ έχει να κάνει με τη σέλα. Ναι, ξέρω, μπήκαμε στη διαδικασία να την επενδύσουμε, να τη βάψουμε και όλα τα σχετικά, αλλά η αλήθεια είναι πως είναι κάπως χοντροκομμένη. Και σκέφτομαι να την αντικαταστήσω με μια πιο compact minimal, ας πούμε. Θα δούμε. Και μετά από όλα αυτά, νομίζω πως ολοκληρώσαμε την ανάλυση του νέου στισήματος και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω κάτι. Πραγματικά, πάρα πολλοί κόσμος μου κάνει την ίδια ερώτηση. Εάν θα το πούλαγα. Αρχικά, η αντικειμενική αξία του ποδηλάτου αυτή τη στιγμή, όπως είναι περίπου 3.000 ευρώ. Και δεν είναι πως έχω κάποιο συναισθηματικό δέσιμο μαζί του. Αυτό ίσως να ίσχυε με το πρώτο Fireball που μου είχε πάρει ο πατέρας μου, το οποίο βρίσκεται εκεί πάνω, καθώς και με το δεύτερο που είχα στήσει από την αρχή εκ νέου και μου κλέψανε. Αυτό εδώ το Fireball πάντα θα είναι ακόμα ένα ποδήλατο. Ρέπλικα θα το ονόμαζα. Δεν είναι το αυθεντικό με λίγα λόγια. Για αυτό και μόνο το λόγο, εάν βρισκόταν κάποιος που μου πρόσφερε το ποσό που ανέφερα, ίσως και να το σκεφτόμουν. Κάπως έτσι όμως θα κλείσω και το σημερινό βίντεο κάπου εδώ. Ελπίζω να λύθηκαν αρκετές από τις απορίες σας όσον αφορά αυτό το ποδήλατο. Εάν όμως έχετε κάποια ακόμη ερώτηση που δεν την απάντησα σήμερα, αφήστε μου από κάτω. Θα προσπαθήσω να την απαντήσω σε επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε όμως, ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο και φυσικά τα λέμε στο επόμενο. Καλή συνέχεια.